Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ένα διπλό σοκ αξιοπιστίας και επενδύσεων χρειάζεται αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία, υποστηρίζει ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΣΕΠ, Μιχάλης Μασουράκης, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στο inside.gr. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Καλησπέρα Τέτα. Πραγματικά, αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον ΣΕΦ, πάντα η χώρα δεν αρκείται στο να κλείσει αξιολόγηση που ηρίωσε παρόδο εκτιμάται ότι θα κλείσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Ούτε όμως χρειάζεται καρκή να προχωρήσουν κάποιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θέλουν χρόνο για να υλοποιηθούν. Σύμφωνα με τον κύριο Μασουράκη, αυτό που χρειάζεται είναι ένα διπλό σοκ. Ένα θετικό σοκ, το οποίο από τη μία θα χαρακτηρίζεται από αύξηση, τη βελτίωση τη αξιοπιστία τη χώρα και τη κυβέρνηση, και από την άλλη από μια σειρά επενδύσεων που θα γίνουν και πραγματικά θα πάνε τη χώρα στο άλλο επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό? Στο επίπεδο της αξιοπιστίας να υπάρξει μια εικόνα προς τα έξω, προς αυτή τη φορά επιτέλους ό,τι λέμε το κάνουμε και ότι η εκάστοτε κυβέρνηση έχει μια εικόνα του τι θα συμβεί και έχει και μπορεί να πείσει τις αγορές ότι αυτό που λέμε ότι θα συμβεί σε ένα ή σε δύο χρόνια από τώρα πραγματικά θα συμβεί. Να είναι συγκεκριμένα, μετρημένα μέτρα με άμεση εφαρμογή που θα δείξουν ότι πραγματικά έχουν άμεσο αντίκτυπο και όχι μια μακροχρόνιο, ένα μακροχρόνιο θεωρητικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι προϋπόθεση προκειμένου να υλοποιηθεί το δεύτερο σκέλος που είναι οι επενδύσεις. Μιλάμε για στοχευμένες μεγάλες επενδύσεις που θα γίνουν σε συνεργασία και με τον εγχώριο επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και με διεθνείς χρηματοδότες, είτε αυτοί είναι θεσμικοί, είτε είναι συγκεκριμένα funds που θα μπουν στην Ελλάδα, θα πιστέψουν και θα κάνουν κάποιες επενδύσεις, οι οποίες άμεσα θα αποφέρουν καρπούς, θα είναι κερδοφόρες και θα μπορέσουν να δείξουν στους ξένους επενδυτές ότι ναι, σε αυτή τη χώρα μπορούν να βγουν κάποια χρήματα, άρα έχει νόημα να επενδυθούν αντίστοιχα τα χρήματα αυτά. Όλα αυτά βέβαια, σύμφωνα πάντα με το ΣΕΦ, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνουν σε περιβάλλον εθνικού νομίσματος. Είναι κάθετα αντίθετος ο κύριος Μασουράκης στην επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, καθώς εκτιμά ότι ο μόνος λόγος που θα γίνει αυτό είναι για να μην πληρωθεί το χρέος μας. Όμως το χρέος θα παραμείνει. Δεν είναι ότι θα μπορέσει να μην πληρωθεί το χρέος και θα μετατραπεί σε ένα εθνικό νόμισμα. Αυτό που θα γίνει θα είναι ότι θα έχουμε ένα χρέος σε ευρώ και ένα σκληρό νόμισμα δηλαδή, και από την άλλη θα έχουμε ένα εθνικό πολύ μαλακό νόμισμα, το οποίο ναι, μεν μπορεί να διευκολύνει εσωτερικά στο να κοπεί χρήμα και να δοθούν κάποιες αυξήσεις, αλλά ουσιαστικά δεν θα έχει την δυνατότητα να προσφέρει κάτι στην οικονομία, η οποία θα είναι στραγγαλισμένη από ένα πολύ μεγάλο χρέος. Τι είναι όμως αυτό που χρειάζεται να γίνει και ποια είναι η πρόταση του ΣΕΒ προς την ελληνική κυβέρνηση? Είναι η μείωση της φορολογίας. Κάνει λόγο ακόμη μια φορά, και όχι μόνο ΣΕΒ, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, για υπερφορολόγηση, η οποία οδηγεί αντίστοιχα σε πολύ μεγάλο ποσοστό φόρο διαφυγής, το οποίο στραγγαλίζει την οικονομία. Προτείνει λοιπόν την μείωση των φορολογικών συντελεστών, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται με την μείωση του αντίστοιχα του αφορολόγητου. Εμφανίζεται δηλαδή ο ΣΕΒ να στηρίζει αυτό που προτείνει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή να μειωθεί το αφορολόγητο προκειμένου να μειωθούν φόροι, ακόμα και ο φόρος προστιθέμενης αξίας, αλλά κυρίως φόροι προς επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσει να πάρει μπροστά η οικονομία, να έρθει η ανάπτυξη και αντίστοιχα ακόμα και οι χαμηλοφορολογούμενοι να δουν τελικά να παίρνουν περισσότερα χρήματα, καθώς έχουν μια καλύτερη οικονομία.